Βρίσκομαι εδώ έχοντας πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που υπάρχουν και θα προσφέρω όλες τις δυνάμεις μου για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και για την εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που μετά από διαγωνιστική διαδικασία και αξιολόγηση με εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση. Ο χώρος της υγείας δεν προσφέρεται για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και κατασκευή τεχνητών αντιθέσεων για αντιπολιτευτικούς λόγους. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης όλοι θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εχθές αμέσως μετά την ορκομοσία μου στα γραφεία της δεύτερης ΔΥΠΕ στον Πειραιά, παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΕ της κυρίας Όλγας Ιορδανίδου, της υποδιοικήτριας της κυρίας Ιωάννα Τσιαμπαρίκου και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήσαμε με την ηγεσία της ΔΥΠΕ για όλα τα θέματα που επίνουν και αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Όλα αυτά αποτελούν απόλυτη προτεραιότητά μου και σε συνεργασία με το άξιο προσωπικό του νοσοκομείου μας θα τα δρομολογήσουμε το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και την χρηστή διοίκηση και διαχείριση όλων των θεμάτων του νοσοκομείου, η διοίκηση θέτει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής. Ενημέρωση και πλήρη διαφάνεια της εσωτερικής λειτουργίας του νοσοκομείου μας και γι' αυτό καθιερώνουμε συνέντευξη τύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση των πολιτών μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Συγκρότηση δίπλα στη διοίκηση του νοσοκομείου μας μιας άτυπης τοπικής συμβουλευτικής επιτροπής κοινωνικού ελέγχου, στην οποία πρόθεσή μας είναι να συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες χρήστες των υπηρεσιών του νοσοκομείου μας, με σκοπό την επισήμανση των προβλημάτων και την κατάθεση προτάσεων για την επίλυσή τους. Μεταξύ των σκοπών της Επιτροπής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα. Η οργανωμένη συμμετοχή φορέων και πολιτών στα θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών στη δημόσια υγεία, η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της υγείας σε ΚΟ και Νήσιρο, κριτικές και αναφορές της λειτουργιών όπου υπάρχουν, προτάσεις συγκεκριμένες για την επίλυση επίσης συγκεκριμένων προβλημάτων, ο έλεγχος της διοίκησης σε παραλήψεις και καθυστερήσεις και ευρύτερες προτάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών του νησιού.